Γεια σας βρε ομορφιές μου, welcome to my channel again. Καλά, το ξέρω, λείπω 2 μήνες, από παντού όμως. Καμία σχέση η συχνότητα που ανέβαζα βίντεο και στο Instagram έχω εξαφανιστεί γενικά από τα social media. Μόνο ένας λογαριασμός, ένας account, η γνωστή Μπέλα τώρα άρχισε. Μόνο ένας λογαριασμός κινείται στο Instagram, πήρε το δώσ. Υπάρχει όμως ένας τέλειος μυρωδάτος λόγος που έχει γίνει αυτό. Πάμε να δούμε τι παίζει. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Όπως βλέπεις είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλο αυτό που θα σου πω γενικά που έχει γίνει και μπήκα εγώ κατευθείαν στο Zoom, έτσι. Λοιπόν, βασικά θέλω να σε ρωτήσω τι κάνεις, είσαι καλά, μου είσαι καλά? Πιστεύω να είσαι καλά. Όπως γνωρίζετε και στο Instagram, εσείς που έχετε κάνει ήδη την παραγγελία, ξεκίνησα τη δική μου εταιρεία με κεριά, αρωματικά κεριά σόγιας, φυτικά ουσιαστικά, 100% κερί σόγιας. Κερί σόγιας βασικά σε ποτηράκι, wax melt, καυστήρες έχω φέρει αρωματικά αυτοκινήτου. Φτιάχνω wax melts, φτιάχνω wax bars με σχήμα σοκολάτας, ξέρεις και αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι χρωστάω το λόγο της εξαφάνισης και είμαι εγώ εδώ πέρα να στα πω όλα. Σας έλεγα γενικά, σας έδειχνα τσουκουτσούκου φωτογραφίες, πάρτε λίγο το spoiler, πάρ' αυτό, κάποιοι το είχατε καταλάβει. Σας ρώταγα βασικά τι αρώματα σας αρέσουν, μου λέγατε, ξέρω εγώ, κάποιοι νομίζατε ότι θα κάνω κολόνιες. Καλά, πότε δεν ξέρεις. Όλα αρχίσανε από ένα story, να σου πω. Έφτιαξες καφέ βασικά να σου πω, γιατί έχω πολλά πράγματα να σου πω. Λοιπόν, όλα αρχίσανε μέσα Ιανουαρίου από ένα story που είδα από μια κοπέλα που έδειχνε τον καυστήρα. Εγώ εντωμεταξύ μέχρι τότε δεν ήξερα τίποτα, ήμουνα πανάσχετη, πραγματικά. Λοιπόν, είδα τέλος πάντων τον αρωματιστή, τον καυστήρα, είδα από πάνω ότι βάζουν αυτά τα μικρά τα κεράκια, τα οποία δεν ήξερα καν ότι ήταν κερί, δηλαδή το αρχίζουμε από εκεί το θέμα, και βάζαν από πάνω τα κεράκια και μύριζε πάρα πολύ ωραίο χώρος. Εγώ ήξερα μόνο το κεράκι, ανάμεσα στο κεράκι και τελείωσε, δεν ήξερα όλη αυτή τη μόδα που επικρατεί τέλος πάντων. Και λέω, όπα, τι είναι αυτό. Εγώ όμως γενικά να ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ να αρωματίζεται ο χώρος, να μας κοβολάει ο τόπος. Γενικά όλο αυτό το mood του κεριού, όταν είσαι λίγο πιο χαλαρός, θέλεις να διαβάσεις το βιβλιαράκι σου, φτιάχνεις ό,τι είναι να φτιάξεις και θες να μας κοβολήσει. Γενικά μου άρεσε όλο αυτό το concept. Έτσι, παρόλα αυτά όμως δεν είχα καμία σχέση και ούτε περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα κάνω ένα βίντεο που θα αφορά τη δική μου εταιρεία με κεριά. Δηλαδή πιο στα μέτρα μου ήταν να βγάλω ένα κραγιόν, μια κρέμα σώματος λόγω του επαγγέλματος ή δεν ξέρω κι εγώ, ένα κριτζέλ ρε παιδί μου με το όνομά μου παρά στα κεριά. Τέλος πάντων, βλέπω εγώ αυτό το story. Όπα, λέω, τι είναι αυτό. Μπαίνω στη διαδικασία τέλος πάντων να πάρω τον δικό μου τον αρωματιστή από ένα μαγαζί. Πήρα και 2 αρώματα να δοκιμάσω όλο αυτό που παίζει και τέλεια. Κάθομαι στον καναπέ μου, βλέπω την ταινία μου. Είναι η κόρη μου, ξέρω εγώ, στο δίπλα. Και αρωματίζεται ο χώρος και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα και τι ωραία και τι ωραία φάση. Όμως παρόλα αυτά, εκεί που καθόμουν και λέω, τέλος, εδώ είναι, θα κάνουμε μια επιχείρηση ουρανία, λέω, γουστάρεις να κάνουμε τα δικά μας τα κεράκια και αυτά, και μου λέει, ναι μαμά, ξέρω εγώ, γιατί όχι, είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Εν τω μεταξύ εγώ η τελευταία μου δουλειά ήταν στο Make a Wish, οπότε λέω τώρα πού να πάω, σαν κατεμένη με τη μέση, δεν μπορείς ορθοστασία, δεν σου αρέσουν τα τηλεφωνικά, δεν σου αρέσουν τώρα, πρέπει να κάνεις κάτι κοπελιά, έτσι. Λοιπόν, κάτι διαφορετικό. Και άρχισα και το παίρνω πολύ σοβαρά όλο αυτό το πράγμα. Ξεκίνησα τέλος πάντων την επόμενη μέρα ακριβώς να ψάχνω τι υλικά χρειάζεται, πώς θα κινηθώ όταν θες να το κάνεις επαγγελματικό και να το κάνεις ολοκληρωτικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, τι ταμεία εκεί θα χρειαστεί, πώς θα κινούμε με τους courier. Βασικά το μόνο που στην αρχή που είχα έτσι στο κεφάλι μου, πώς το κάνουν αυτό. Το έψαξα, είδα, μπερδεύτηκα, είχα πάρει τα σημειωματάκια μου, διάβαζα όλα αυτά τώρα 1 μήνα πριν, έτσι, γιατί υπήρχε μέσα Ιανουαρίου, ολόκληρος ο Φεβρουάριος και εγώ ουσιαστικά βγήκα στην παραγωγή τέλος Φεβρουαρίου. Λοιπόν, στο κεφάλι μου κουνουβάχατα. Εν τω μεταξύ, okay, όλο αυτό, αλλά είδα στην πορεία ότι άνοιγα μέτωπα, ότι δεν είναι, δηλαδή δεν τα είχα σκεφτεί όπως
είναι ομάδα πράγματα, γιατί τώρα κι εσείς αν θέλετε να ανοίξετε μια επιχείρηση, ίσως να σας βοηθήσω αυτό το βίντεο. Ανοίγεις μέτωπα, δεν τα έχεις σκεφτεί στην αρχή, αλλά τα βλέπεις ρε παιδί μου ότι ανοίγονται όταν θες να κάνεις κάτι σωστά και πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολλές δοκιμές από δικούς μου έμπιστους ανθρώπους πριν βγούμε στην παραγωγή. Άνθρωποι οι οποίοι θα μου λέγανε το αρνητικό. Έχω ρίξει το κλάμα, πραγματικά σας μιλάω, γιατί ξέρεις η αγωνία και μέχρι και σήμερα που έχω βγει η παραγωγή και το δουλεύω ήδη 3 εβδομάδες όλο αυτό, ακόμα έχω την αγωνία, κρέμομαι από τα λόγια σας, πραγματικά και η καλύτερη αμοιβή είναι η ικανοποίηση ενός πελάτη, η ικανοποίηση η δική σας. Δηλαδή τέτοια αγωνία μέχρι να πάνε όλα καλά που πραγματικά σας μιλάω δεν μπορώ να το χαρώ όλο αυτό το καλό γιατί είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Πες ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ το άγχος, δεν ξέρω, όμως παρόλα αυτά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα. Ξεκίνησα παιδιά από το μηδέν, δεν ήξερα που πάνε τα 4. Μόνο είδα πολύ tutorial, πολύ TikTok, γιατί γίνεται ένας χαμός, ιδίως με τα wax melt, ιδίως με τις wax bar, γιατί το κερί είναι από τότε που ήμουν μικρή, θυμάμαι τα κεριά, τα ποτηράκια, τα αρωματικά, αυτά τα αντικα, τέτοια για το αντικαπνού τέλος πάντων, αυτά τα αντικαπνιστικά, τις σιτρονέλες, μέχρι εκεί δεν ήξερα τίποτα. Άρχισα όλα από το μηδέν. Το σχέδιο, το μόνο που ουσιαστικά με βοήθησε η κόρη μου, είναι το όνομα της εταιρείας. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Και είμαι πολύ χαρούμενη για όλο αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά εγώ είμαι μπροστά σε όλο αυτό. Εγώ τα φτιάχνω όλα. Είναι χειροποίητα. Έχει μυρίσει το σπίτι, έχει μοσχοβολήσει το σπίτι. Οπότε έψαχνα σαν τρελή, όπως καταλαβαίνετε. Από την επόμενη μέρα που μου έκατσε στο κεφάλι ότι θέλω να ανοίξω τέλος πάντων την επιχείρηση, το να ψάξω τον προμηθευτή μου για να πάρω τα καλά της πρώτης ύλης, ουσιαστικά τα κεριά, τα αρώματα, τα χρώματα, τα κουτιά, πώς θα στείλεις στον πελάτη το κερί έτσι, πάρτο σε μια νάιλον, όχι, τα κουτιά, τα περιτυλίγματα, τις φυσαλίδες, έπρεπε να κάνω ένα καλό deal με τις courier που ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, εσείς ξέρετε στο Instagram, παρόλα αυτά τα καταφέραμε όλα μία χαρά, πραγματικά ήταν τόσα πολλά τα μέτωπα. Γεια σου, princess. Έπρεπε να δειγματιστώ στα ποτήρια, γιατί ξέρετε κάτι. Εμένα το ίντερνετ δεν με βοηθάει καθόλου πέρα από διάφορες πληροφορίες όταν έχει να κάνει με ένα προϊόν. Δηλαδή, στο ποτήρι, παραδείγματος χάρη, το βλέπα στην εικόνα. Δεν μπορούσα να καταλάβω όμως τη χωρητικότητα, τη διάμετρο, το πάχος. Okay, 220 ml, 260 ml. Ρε φίλε, πώς είναι. Εντάξει, δεν είχα και ένα ποτήρι να το μετρήσω. Οπότε πήγα, δειγματίστηκα, είδα ποτήρια. Τέλος πάντων, κατέληξα παρόλα αυτά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και έρχομαι εδώ τώρα εδώ πέρα και σου λέω ότι η εταιρεία μας, η επιχείρησή μας είναι το Smell of Flame. Ακόμα δεν έχουμε κάνει shop, σιγά σιγά. Έχω φτιάξει ήδη ένα account στο Instagram. Όλα θα σας τα έχω από κάτω. Αν θέλετε να μας γνωρίσετε, να δείτε τα προϊόντα μας. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας δείξω τα προϊόντα. Λοιπόν, αρχίζουμε ουσιαστικά με τους αρωματιστές του αυτοκινήτου. Είναι αυτό εδώ πέρα το μπουκαλάκι στα 4 ml. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτό εδώ πέρα ο αρωματιστής αυτοκινήτου? Είναι αυτό εδώ πέρα το μπουκαλάκι. Όταν ανοίξεις εδώ πέρα το ξύλο, υπάρχει αυτό το πόμα, το οποίο το έχω βάλει εγώ ήδη, για να λειτουργήσει ουσιαστικά. Βγάζετε το πόμα και γυρνάτε το μπουκαλάκι ανάποδα, ποτίζει το ξύλο και έτσι αρωματίζεται πάρα πολύ όμορφα το αυτοκινητάκι σας. Αυτή τη στιγμή το άρωμα που έχω φέρει είναι λεβάντα και ξύλο συνδυασμός, ο οποίος είναι φοβερός και μυρίζει τέλεια. Σας είπα, τα έχω δοκιμάσει, δεν τα βάζω έτσι και έτσι. Το επόμενο το προϊόν είναι που έχω φέρει στην επιχείρηση είναι οι καυστήρες, οι αρωματιστές, γιατί στην αρχή δεν είχα φέρει και μου λέγατε καυστήρα, εγώ θέλω να πάρω wax melt, αλλά οι καυστήρες σου. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ πέρα ο μεσαίος, ο οποίος γνωρίζετε, βάζετε εδώ πέρα το ρεσό και εδώ πέρα βάζετε το wax, τα wax melt, βάζετε τα wax melt. Αυτός είναι ο παπαρουνάτος που τον λέω εγώ, είναι πάρα πολύ ωραίο και ωραίο, έχει και ωραίο design. Λοιπόν, έχω φέρει και τους μικρούλιδες, οι οποίοι είναι αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, θα πέσω και η φωτογραφία. Είναι και αυτό εδώ πέρα το σχέδιο. Είχα φέρει και άλλους αλλά έχουν τελειώσει. Είναι και αυτό εδώ πέρα το σχέδιο. Θα πέσει φωτογραφία για να δείτε τι μπορώ να φέρω ακόμα και αν ενδιαφέρεστε. Και υπάρχει και αυτό το κυλινδρικό, το οποίο το είχα και σε μαύρο και σε άσπρο. Και αυτό έχω φέρει και αυτό εδώ πέρα το μαύρο. Λοιπόν, οπότε έχουμε και καυστήρες.
Και αυτά είναι τα κεράκια, τα συγκεκριμένα τώρα επειδή ξέρετε πλησιάζει το Πάσχα, έχετε τρελαθεί όλοι με το άρωμα τσουρέκι. Εγώ κιόλας το κάνω και σε σχέδιο marble όπως βλέπετε και εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο χρωματάκι έτσι για να σας θυμίζει τσουρέκι, πραγματικά μυρίζει. Από τα σχόλια δηλαδή που μου λέτε μυρίζει πάρα πάρα πολύ ωραία, κοιτάω να σας περιποιούμε, εδώ πέρα είναι και το μπράτ μας ουσιαστικά και από κάτω αναγράφεται η ασφάλειά σας. Λοιπόν και αυτές εδώ πέρα είναι οι καρδούλες, τα μίνι ουσιαστικά wax melt, τα οποία όπως βλέπετε έχετε βγαίνουν σε σχήμα καρδούλα, αστεράκι και στρογγυλό. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε ουσιαστικά το άρωμα και το χρώμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Και έχω βγάλει και αυτές εδώ πέρα τις καρδούλες οι οποίες είναι στα 7 γραμμάρια. Να σου δείξω τώρα μία wax bar που θέλω να σου δείξω. Λοιπόν, αυτή είναι η σοκολάτα. Αυτή είναι η οποία είναι σπασμένη. 55 γραμμαρίων αυτή η συγκεκριμένη. Θα παίζουν και οι φωτογραφίες για να δεν βλέπει. Μεγάλη σοκολάτα 100 γραμμαρίων δεν έχω να σου δείξω. Τη wax bar 100 γραμμαρίων. Αλλά θα παίζει εδώ πέρα στη φωτογραφία, οπότε θα μπορείς να τη δεις. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι τα κουλουράκια, τα μεγάλα τα wax melt. Είναι και για μεγάλους καυστήρες και για μικρούς. Αν θες, αν έχεις το μικρό και νομίζω ότι θα σου ξεχυλίζει, μπορείς να το κόψεις στη μέση, να το κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Στο κερί βασικά γίνεται ένας χαμός τώρα με το άρωμα τσουρέκι. Έχω φέρει whisky καραμέλα, τσουρέκι, καρύδα, pumpkin soufflé, το οποίο γίνεται χαμός και αυτό κάνετε χαμό. Σαν ζαχαρωτό που είναι. Έχω φέρει ανοιξιάτικο μπουκέτο λουλουδιών. Θα έρθουν και άλλα αρώματα. Τώρα, όσο ανοίγει ο καιρός, θα πάμε σε πιο λουλουδά τη σειρά. Να είμαι μέσα στο mood της εποχής και όλα. Θα έρθουν και αρωματικά ντουλάπας. Θα ξέρετε ιδίως τώρα το Πάσχα ότι έχω ουσιαστικά φτιάξει κάποια Easter box. Σας προτείνω τα προϊόντα, ότι μπορείτε, έχω αυτά και ότι εσείς μπορείτε να τα βάλετε, να βάλετε μέσα ό,τι θέλετε. Άμα σας αρέσει ένα ήδη κουτί, το οποίο το έχω εγώ ήδη ανεβάσει, μπορείτε να παραγγείλετε αυτό. Ό,τι θέλετε να με ρωτάτε, πραγματικά. Θέλω να σας πω ότι θα έρθουν και τα λουλουδάκια τώρα, σε σχήμα λουλουδάκια wax melt. Τώρα άνοιξε να καταλαβαίνεις, αλλά γενικά ό,τι θέλετε να με ρωτάτε. Εγώ να ξέρετε ανεβάζω ήδη κουτιά παραγγελίας τα οποία μου τα έχουν κάνει και αν θέλετε μπορείτε να παραδειγματίζεστε. Βασικά κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ απλά σας προτείνω τα προϊόντα και εσείς βάζετε ό,τι θέλετε, σε ό,τι αρώμα θέλετε, σε όποια σοκολάτα θέλετε, ή 55 ή 100 γραμμαρίων, αρωματιστή αυτοκινήτου, καρδούλες 7 γραμμαρίων, κουλουράκια τα μεγάλα. Θα έρθουν τώρα και τα ανοιξιάτικα τα λουλούδια μας. Καλά, αυτό το μπουκέτο άνοιξης, το οποίο μυρίζει θεϊκά, νομίζεις ότι είναι ένα ακριβό άρωμα. Το έχω ήδη στείλει. Σας είπα, θα σας βάζω εδώ πέρα και τις φωτογραφίες για να βλέπετε. Αλλά μπορείτε όμως να επισκεφτείτε το Smell of Flame στο Instagram. Αυτά ήταν ουσιαστικά τα προϊόντα. Ξέχασα να σας πω ότι έχω και άρωμα μπισκότο. Γενικά να με ρωτάτε, να μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και να με ρωτάτε τι αρώματα υπάρχουν, τι θα έρθουν εκεί. Γενικά είμαι ανοιχτή να σας απαντάω σε όλες τις απορίες, ό,τι θέλετε πραγματικά. Το μόνο που έχει μείνει είναι να έρθουν και τα αρωματικά ντουλάπας και νομίζω ότι έχουμε κλείσει. Με ρωτήσατε πάρα πολύ για λαμπάδες του χρόνου. Ας δουλευτεί λίγο όλο αυτό το πράγμα και του χρόνου μπορεί να βάλουμε και τις λαμπαδούλες. Πραγματικά σας μιλάω από 29 Φεβρουαρίου που έχω βγει στην παραγωγή. Είμαι τόσο χαρούμενη, απλά δεν μπορώ να το ζήσω γιατί έχω την αγωνία και ξέρετε που ησυχάζω όταν μου στέλνετε τα σχόλια. Μύρισε όλο το σπίτι. Μαρία, καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Για μένα αυτό είναι καλύτερη αμοιβή. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω κάνει δημιουργήσει κάτι δικό μου. Ολοκληρωτικά δικό μου και σας το λέω 100% γιατί όπως σας είπα ξεκίνησα όλα από μηδέν. Εννοείται ότι από πίσω μου είναι το μεγάλο το boss, ο οποίος είναι ο άντρας μου και αυτός διαχειρίζεται τα λογιστικά και μπουρου μπουρου. Εγώ μόνο παράγω. Βγάζω το προϊόν. Το μόνο που μπορώ να κάνω το λιγότερο είναι να σας ευχαριστώ συνέχεια. Το έχετε αγαπήσει, έχετε πάρει ήδη κεριά, έχετε πάρει ήδη wax melt, έχετε πάρει ήδη καυστήρες. Σας ευχαριστώ. Μήπως εδώ πέρα λίγο άργησα να το πω, αλλά ήθελα λίγο να τσουλήσει ουσιαστικά. Να μπορώ κι εγώ να σας πω μια γνώμη, ρε αδερφέ, κάτι. Θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αν κάποια δοκιμάσει τα κεριά μας. Περιμένω τα σχόλιά σου. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή πρέπει κάπως τώρα να κλείσω εγώ τώρα το βίντεο και δεν έχω λόγια, τι άλλο να σου πω. Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που μας συμβαίνει. Αυτό που ήθελα έτσι μόνο να σας πω είναι ότι αν θέλετε κι εσείς να ξεκινήσετε μια δικιά σας επιχείρηση, να το κάνετε, μην τα παρατάτε. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, εγώ σας λέω, καθόμουν στον καναπέ, μου ήρθε φλασιά, λέω, ρε εσύ,
Λες, λες, πάμε τώρα στη βράση κολλάει το σίδερο. Πραγματικά ήταν φλασιά, λέω θα κάνω το δικό μου, θα κάνω κάτι καινούριο, θα κάνω κάτι δημιουργικό. Θέλω να απασχολώ το χρόνο μου, να παίρνω την ικανοποίηση του πελάτη. Για μένα όλο αυτό έδεσε. Ήταν ένα γλυκό και έδεσε, πραγματικά ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα είναι η χαρά σας για μένα, είναι η καλύτερη αμοιβή. Λοιπόν, να μην σας πρίζω, ήρθαμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε ουσιαστικά. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε τα σχόλιά σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω και κάποια από εσάς να έρθει η παραγγελία μου στο σπίτι σας. Να μου σκοβολώσει το σπίτι σας σε μόνο 5 λεπτά, πραγματικά πολύ είναι 5 λεπτά, κατευθείαν. Παίρνει ευωδία το σπίτι σας. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω τώρα πότε θα ξανακάνω νέο βίντεο, γιατί γίνεται ένας χαμός τώρα, καταλαβαίνετε. Και τώρα δηλαδή που κάνω το βίντεο, έκλεισα και αυτή την εβδομάδα τις παραγγελίες. Τα έχω στείλει όλα, είμαι κομπλέ. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο δεν ξέρω πότε θα είναι. Σας φιλώ, να περνάτε τέλεια και μην τα παρατάτε. Φιλάκια πολλά!